Με τι είσαι ευαίσθητος, με τον πατέρα τι σχέση έχεις? Ναι, από τον παπά μου έχω μεγάλη, είναι το κολούι μου, είναι αδυναμία μου ο παπάς μου. Γιατί έτσι όμως, τι είναι όμως μωρόν ήμουν το τατού του, ήμουν το pet του, ήμουν το pet του. Δηλαδή όπου πήγαινε ο πατέρας ήταν να σε πάρει... Όλοι άλλοι είχαν σιλούς και γατούς και ο κύρις μου με εμένα. Είμαι μαζί του ρε κουμπάρ, όπου πάει. Καταλάβες, ό,τι έκαμε ο παπάς μου πρέπει να μάθω και εγώ. Έμαθε με να φυτεύω, έμαθε με να κλαδεύω, έμαθε με να τσαπίζω, έμαθε με να χρησιμοποιώ τα εργαλεία. Ασχολείται ακόμα. Έχει ένα μαγαζάκι μικρό κάτω στην παλιά Λευκοσία και πουλάει εργαλεία. Ξέρω εγώ. Άρα τζαμεί. Και άλλοι τα άλλα μου τα αδέρφια, ποτέ δεν τον ακολουθούσα. Ήταν ένας κλασσικός πατέρας. Οι άλλοι με τι ασχοληθήκαν? Μόνο δεν δουλεύει στην τράπεζα. Ακόμα και ο άλλος στο στρατό, μόνιμος. Δηλαδή είναι αποτυχία και θυκιό οι άλλοι. Καταλάβες. Η επιτυχία της οικογένειας είμαι εγώ. Σκέφτω οι άλλοι που τον σου καταλάβεις. Νιώθεις ας πω, τι ρε παιδί μου, ότι εντάξει, Παναγία μου, περιορίζονται μέσα στενά όρια η ζωή τους. Πάμε να βγω πίσω με γραφεία. Δεν θα το αντέχεις. Παναγία μου. Ήταν συνειδητή η επιλογή σου, δηλαδή θέλω να γίνω ηθοποιός. Ναι, όπως τον Κασάπιν οι άλλοι. Είναι κόφκουν κρέας μόνο. Τίποτα, δεν κίνησες, καταλαβες. Δεν είσαι της ρουτίνας εσύ. Όχι, μα πεθάνω. Παναγία. Γι' αυτόν ο ηθοποιός είναι ευλογημένο επάγγελμα. Αλήθεια που σου μιλώ. Την μια μέρα είσαι γιατρός, την άλλη είσαι κλέφτης, την άλλη είσαι. Ό,τι να είναι. Ναι. Ενώ μπε σε ρόλο. Αλλάζει ρόλου συνέχεια. Είσαι κέλι, είσαι μαλλιά, βάλει κουλαρίτζα, αυκάλι, κάμνι, πιάζει. Κοιτάξτε, μου στούν την.